Κύριε Χαρπαντίδη, ένα από τα βασικά θέματα του φετινού συνεδρίου των Δελφών είναι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Και η Παπαστράτος έχει κάνει πολλές κινήσεις στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς κάνετε και ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να πούμε ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς, όταν ήδη ζούμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, με την ψηφιοποίηση να λειτουργεί σαν ένας πολύ δυνατός καταλύτης, το να συζητάμε για επιχειρησιακή μεταμόρφωση, business transformation, είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Η δική μας εταιρεία, η Παπαστράτος, και βέβαια η μητρική Philip Morris International, βρίσκεται στο μέσο μιας τέτοιας πολύ μεγάλης μεταμόρφωσης, η οποία αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εταιρεία μας και τη συνολική αγορά των καπνικών, με την εισαγωγή των νέων προϊόντων καπνού, αυτά που ζεσταίνουν δεκέντο καπνό, όπως το IQOS, αλλά και αλλάζει προς το θετικότερο τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών, καπνιστών στην Ελλάδα σήμερα. Και την ίδια στιγμή έχει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία της Ελλάδας. Την οικονομία με τα 300 εκατομμύρια επένδυση που ήδη προχωρά και μάλιστα σε 2-3 εβδομάδες το συζητούσαμε πριν, έχουμε την τιμή να έχουμε τα εγγένεια αυτής της νέας μονομονάδας και να συνεχίσουμε να αρχίσουμε να εξάγουμε στο εξωτερικό, με την ενίσχυση της απασχόλησης, με τις 400 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, τη συνέχιση και την ενίσχυση των εξαγωγών. Από το νέο μας εργοστάσιο θα εξάγουμε σε 30 χώρες στον κόσμο, με τη στήριξη συνεχώς και αδιαλείπτως για πολλές δεκαετίες τώρα και στο μέλλον της ελληνικής καπνοπαραγωγής, αλλά και με όλες τις δράσεις που κάνουμε για να υποστηρίζουμε τις κοινωνίες και τις κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το πιο σημαντικό είναι ότι για αυτή τη μεγάλη αλλαγή έχουμε δεσμευτεί και η Philip Morris International, έτσι ώστε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε έναν κύριο στόχο, να πάμε σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από το καπνό του τσιγάρου. Και όσο αφορά την Ελλάδα, ελπίζω και εύχομαι ότι αυτό το business transformation της δικιάς μας εταιρείας θα οδηγήσει σε ένα social transformation, για ό,τι αυτό σημαίνει για τους καταναλωτές μας, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία στην Ελλάδα συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε και συνέχεια στο επενδυτικό σας πλάνο νέες θέσεις εργασίας, ακόμα μεγαλύτερη μεταμόρφωση και στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι η όρεξη, η διάθεση είναι εκεί. Το έχουμε αποδείξει σε πολύ δύσκολες εποχές μέσα στην κρίση. Εμείς πήραμε γενναία απόφαση, επενδύσαμε και το πιο σημαντικό είναι ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υλοποιήσαμε αυτή την επένδυση. Έχουμε πολλή δουλειά γιατί είναι πολύ μεγάλο project αυτό που τρέχουμε και με την ολοκλήρωση αυτού μόνο όρεξη για μεγαλύτερα πράγματα έχουμε.